Πάμε τώρα σε σένα, Βαγγέλη Καράλη, γιατί συγκλονίζει η κόρη του Γιάννη Φλουρινιώτη, η Ανούλα, η οποία μίλησε λίγες μέρες μετά το θάνατο του πατέρα της και ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει έναν οικογενειακό τάφο για να είναι, λέει, όλη η οικογένεια, ναι, κάποια στιγμή. Για να είμαστε όλοι μαζί οικογενειακώς. Αυτό είπε η Άννα Φλουρινιώτη. Επίσης αναφέρθηκε και στα κοστούμια του πατέρα της, λέγοντας ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να τα δει σε κάποια έκθεση, διότι έχουν ιδιαίτερη ιστορία. Για να το ακούσουμε. Και τα φώτα ξανά στη σκηνή, έχω κάτι ακόμα να πω. Αν ήταν σήμερα εδώ ο μπαμπάς, τι θα του έλεγες? Καμιά εβδομάδα θα του μιλάει, αλλά τώρα τι να σου λέω, τι να σου πρωτολέω. Περίμενα να τον δω στον ύπνο μου να το πω. Ότι τον λατρεύω, ότι... Περίμενα να πάω να τον βρω. Αργότερα θα φτιάξω έναν οικογενειακό τάφο σαν το σπίτι μου για το μέλλον και θα περιμένω πώς και πώς να πάω να είμαστε πάλι μαζί όλη η οικογένεια κάποια στιγμή. Δεν με φοβίζει πλέον ούτε ο θάνατος ούτε τίποτα. Το μυαλό μου είναι ότι πού είναι το σώμα του, να είναι εδώ στα κουστούμια του, αγαπημένα, να τα βάζει, να τα βγάζει, να τα σκίζει, να τα ράβω από πίσω, να τρέχω. Τα κουστούμια αυτά, φαντάζω, έχουν ακόμα τη μυρωδιά του, τον υδρότα του, το make-up του. Είναι όλα εδώ, μόνο αυτό λείπει. Και αν με ψάξεις ένα αστέρι, θα με εκεί πάνω. Μάλιστα. Τι να πεις, δύσκολες στιγμές όταν χάνεις τον άνθρωπό σου.